Η οικονομική απάτη είναι τόσο διαδεδομένη σήμερα όσο και πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, όταν ο Ιταλός απατεώνας Charles Ponzi εξαπατούσε επενδυτές από την περιουσία τους σε μια από τις πρώτες οικονομικές απάτες υψηλού προφίλ που καταγράφηκαν ποτέ. Με την επόμενη ύφεση ή οικονομική ύφεση στο πίσω μέρος του μυαλού των επενδυτών, οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου βρίσκονται σε επιφυλακή για οικονομική απάτη, καθώς οι απατεώνες τείνουν να αυξάνουν την επιρροή τους σε δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Έτσι, με νέα σκάνδαλα στις ειδήσεις, τη δίκη ας πούμε απάτης της FTX για αρχή, θα δούμε κάποιες από τις πιο διαβόητες υποθέσεις οικονομικής απάτης στην πρόσφατη ιστορία και ας τις χρησιμοποιήσουμε ως ακριβά παραδείγματα για το τι μπορεί να πάει στραβά όταν κάποιοι κακοί άνθρωποι πιάνουν στα χέρια τους επενδυτές που έχουν πάρα πολλά χρήματα. Είστε στους Επενδυτές Παγκόσμιας Κλίμακας, ένα ενημερωτικό και εκπαιδευτικό κανάλι, στο οποίο μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή, και θα ξεκινήσουμε με την εταιρεία FTX. Η δίκη του ιδιοκτήτη και ιδρυτή της FTX, Sam Bankman-Fried, 31 ετών, ξεκίνησε στις 3 Οκτωβρίου στο Μανχάνταν της Νέας Υόρκης, αφού ο πρώην επικεφαλής της κατεστραμμένης πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων δήλωσε αθώος σε 7 κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας. Οι εισαγγελείς της Αμερικανικής κυβέρνησης χαρακτήρισαν την περίπτωση ως μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης στην ιστορία. Μερικοί από τους πρώην συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του επιχειρηματικού συνεργάτη Gary Wang, παραδέχτηκαν την ενοχή τους και συνεργάστηκαν με τους ανακριτές. Η Bankman-Fried ξεκίνησε το FTX τον Μάιο του 2019 ως πλατφόρμα συναλλαγών για επενδυτές κρυπτογράφησης. Ο Bankman-Fried ήταν επίσης η κινητήρια δύναμη πίσω από το Huge Fund Alameda Research, το οποίο συνίδρυσε με τον Wang. Με ιδιωτική χρηματοδότηση 1,8 δισεκατομμύρια δολαρίων, ο Bankman-Fried μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη της FTX κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για να αγοράσει πολυτελή παραθαλάσσια σπίτια στην Καραϊβική, να επενδύσει σε νέα εγχειρήματα και να στείλει χρήματα σε τοπικούς και εθνικούς πολιτικούς σκοπούς. Στα τέλη του 2022, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Bankman-Fried ότι εξαπάτησε τους επενδυτές των εταιριών του, διοχετεύοντας χρήματα από την FTX στην Alameda Research μεταξύ του 2019 και του 2022. Τόσο η FTX όσο και η Alameda χρεοκόπησαν και ο Bankman-Fried συνελήφθη με κατηγορίες απάτης στις Μπαχάμες. Εκτός τώρα από τη δικαστική μάχη που ξεκινάει, η εταιρεία αντιμετωπίζει και μια ξεχωριστή δίκη για 5 άλλες κατηγορίες που ξεκινούν τον Μάρτιο του 2024. Τον Μάρτιο του 2004, η δευτεροετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Stanford, Elizabeth Holmes, εγκατέλειψε το σχολείο για να επικεντρωθεί στη νέα της startup εταιρεία Theranos, η οποία είχε ως στόχο να κάνει τις εξετάσεις αίματος πιο αποτελεσματικές, πιο ακριβείς και πολύ πιο γρήγορες. 5 χρόνια αργότερα, η Holmes συνδέθηκε με ένα νέο επιχειρηματικό συνεργάτη, τον Ramesh Sani Baloani, ο οποίος εγγύθηκε δάνειο 10 εκατομμύρια δολαρίων στην Theranos. Η εταιρεία αναπτύχθηκε με αστραπιαία ταχύτητα, με τη Theranos να εκτιμάται στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2014. Μέχρι το 2015, ωστόσο, η ιδιαίτερα διαφημισμένη αυτοματοποιημένη συμπαγή συσκευή δοκιμών της εταιρείας αποκαλύφθηκε ως μη εφαρμόσιμη από επαγγελματίες ιατρικών δοκιμών. Αμέσως μετά, η Ομοσπονδιακή και κρατικές ρυθμιστικές αρχές κατέθεσαν κατηγορίες για απάτη και συνωμόσια εναντίον της εταιρείας. Συντετριμένη κάτω από το βάρος τώρα των νομικών εξόδων, η Theranos διαλύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022, οι Holmes και ο Baloani κρίθηκαν και οι δύο ένοχοι και καταδικάστηκαν σε 11 και 12 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα. Οι Holmes και ο Baloani διατάχθηκαν τον Μάιο του 2023 να πληρώσουν αποζημίωση ύψους 452 εκατομμύρια δολάρια σε θύματα απάτης, με 125 εκατομμύρια δολάρια από αυτά το ποσό να οφείλονται στον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Rupert Murdoch. Αφού το ένατο περιφερειακό εφετείο απέρριψε το αίτημα των δικηγόρων της να παραμείνει ελεύθερη κατά την έφεση της καταδίκης της, η Holmes αναφέρθηκε σε μια ομοσπονδιακή φυλακή στο Bryan του Τέξας στις 30 Μαΐου για να ξεκινήσει η ποινή της. Τον Ιούλιο, το NBC News ανέφερε ότι η ποινή της Holmes έκτοτε μειώθηκε κατά 2 χρόνια. Μάθετε να παίζετε μπαλίτσα, παιδιά, όπως έλεγε και ο Αλήφαντος. Κλέβετε εκατομμύρια και κάνετε φυλακή για 10, 11, 12 χρόνια. Μετά συνεχίζουμε με τον Ιβαν Μποένσκι. Η δεκαετία του 1980 ήταν γεμάτη με χρηματοοικονομικές απάτες. Με τον Ιβαν Μποένσκι, μεταξύ των πρώτων εμπόρων της Wall Street που μπήκαν στη φυλακή για εμπορικές συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Μποένσκι εξέλιξε την τέχνη του ως έμπορος στις αρχές της δεκαετίας του 80, ειδικευόμενος στην επικερδή αγορά συναλλαγών Arbitrage. Με το παρατσούκλι Ιβαν The Terrible,
Ο Μποέσκι έκανε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια επενδύοντας σε εξαγορές εταιριών και συγχωνεύσεις εταιριών. Το 1985 η ΣΕΚ κατηγόρησε τον Μποέσκι για παράνομα κέρδη από εμπιστευτικές συναλλαγές, κατηγορώντας τον για απόκτηση μετοχών και συμβολέων μελλοντικής εκπλήρωσης σε εταιρείες με βάση συμβουλές από μέλη της εταιρείας. Ένα χρόνο αργότερα, ο Μποέσκι κρίθηκε ένοχος και με βάση μια συμφωνία φυλής που περιλάμβανε την λήψη τηλεφωνικών κλήσεων με άλλους συνωμότες εμπιστευτικών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά των άξιστων ομολόγων του Drexel Berham Lambert, Michael Milken, ο Ivan the Terrible καταδικάστηκε σε 3,5 χρόνια φυλάκιση. Επίσης, του επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμύριων δολαρίων και του δόθηκε εντολή να μην εργαστεί ποτέ ξανά στον κλάδο των χρεογράφων. Λέγεται ότι ο Μποέσκι ενέπνευσε πτυχές του κινηματογραφικού χαρακτήρα Gordon Gekko, τον οποίο υποδίθηκε ο ηθοποιός Michael Douglas στην ταινία του 1987 Wall Street. Ένα πολύ γνωστό όνομα είναι ο Bernie Madoff, ο πρώην διευθυντής κεφαλαίων της Νέας Υόρκης. Έχει φύγει εδώ και καιρό, αφού πέθανε τον Απρίλιο του 2021 σε φυλακή σε ηλικία 82 ετών. Αλλά η ιστορία του Madoff εξακολουθεί να αντυχεί το 2023 με το επιτυχημένο ντοκιμαντέρ του Netflix The Monster of Wall Street, που διηγείται την ιστορία του εγκεφάλου πίσω από το μεγαλύτερο σχέδιο Ponzi που έχει καταγραφεί ποτέ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ο Madoff, πρώην πρόεδρος του Nasdaq με στενούς δεσμούς με κυβερνητικές οικονομικές ρυθμιστικές αρχές, ήταν ήδη θρύλος στις Wall Street τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Η εταιρεία του Bernard L. Madoff Investment Securities LLC ήταν ήδη ο έκτος μεγαλύτερος διαπραγματευτής στις μετοχές του S&P 500. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 17 ετών, ο Madoff με τη βοήθεια των διευθυντών της εταιρείας και του προσωπικού του back office έτρεξε ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi που υποσχόταν στους επενδυτές εντυπωσιακές αποδόσεις. Αντίθετα, ο Madoff και το πλήρωμά του εφευρίσκουν συναλλαγές μετοχών και κατασκεύαζαν λογαριασμούς μεσητείας και τσέπωναν τα χρήματα της επένδυσης. Μέχρι το 2008, στο αποκορύφωμα της μεγάλης ύφεσης, η τύχη του Madoff εξαντλήθηκε και οι καταθέσεις και η έρευνα που προέκυψε αποκάλυψε ότι η εταιρεία του έκλειψε πάνω από 19 δισεκατομμύρια δολάρια από 40.000 επενδυτές. Ο Madoff κατέληξε να συλληφθεί και να κατηγορηθεί για 11 κατηγορίες απάτης και κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 150 χρόνια φυλάκισης τον Ιούνιο του 2009. Πάμε στο επόμενο. Wirecard. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2022, στελέχη της Wirecard, μιας εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών με έδρα το Μόναχο της Γερμανίας, δικάστηκαν σε αυτό που τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούσαν τη μεγαλύτερη υπόθεση εταιρικής απάτης στη γερμανική ιστορία. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Μάρκους Μπράουν και δύο ανώτερα στελέχη, ο Όλιβερ Μπέλενχάους και ο Στέφαν Βον Έρφα, αντιμετωπίζουν όλη ποινή φυλάκισης πολλών ετών εάν καταδικαστούν. Ένα άλλο στέλεχος της Wirecard, ο Γιάν Μάρσαλεκ, φέρεται να κρύβεται στη Ρωσία. Επί του παρόντος, ο Μάρσαλεκ βρίσκεται στη λίστα των περισσότερων καταζητούμενων της Ευρώπης ως διεθνής φυγάς, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε, σύμφωνα με πληροφορίες, από το να στείλει επιστολή υποστήριξης στον Μπράιαν μέσω του δικηγόρου του στο Μόναχο τον Ιούλιο. Η Wirecard βρέθηκε στο επίκεντρο της απάτης όταν κήρυξε την αφαιρεγκαιότητα το 2020 και οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια έλειπαν από τους λογαριασμούς της εταιρείας, εν μέσω ισχυρισμών από τις γερμανικές ρυθμιστικές αρχές ότι τα χρήματα δεν υπήρχαν ποτέ. Ο Μπράουν συνελήφθη και ο Μάρσαλεκ διέφυγε από τη χώρα, όπου η δίκη συνεχίστηκε το 2023 και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα του 2024. Οι επενδυτές μπορούν μόνο να παρακολουθήσουν τι γίνεται καθώς εξελίσσεται η δίκη της απάτης, με ελάχιστες ελπίδες να ανακτήσουν ποτέ τα χρήματά τους. Πάμε τώρα και στον τραπεζικό τομέα, με την Wells Fargo. Αυτή η μέγα τράπεζα απλά δεν μπορεί να μείνει μακριά από τα ρυθμιστικά προβλήματα. Η Wells Fargo συμφώνησε στις 16 Μαΐου του 2023 να πληρώσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να διευθετήσει μία ομαδική αγωγή που την κατηγορούσε για εξαπάτηση επενδυτών σχετικά με την πρόοδο που είχε κάνει προς την εξυγίανση της πράξης της μετά από ένα σκάνδαλο με ψεύτικους λογαριασμούς το 2016. Από τη διευθέτηση του Μαΐου έχουν εμφανιστεί περισσότερες μυστηριώδεις αξιώσεις ψευδών λογαριασμών σύμφωνα με δημοσιεύματα των ειδήσεων. Το 2016, το Γραφείο Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών επέβαλε πρόστιμο 100 εκατομμύρια δολαρίων στη Wells Fargo και η SEC επέβαλε επίσης πρόστιμα 3 δισεκατομμύρια δολαρίων κατά της τράπεζας, καθώς οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κουρασμένο προσωπικό είχε κίνητρα να ανοίξουν περίπου 2 εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με ονόματα πελατών. Κίνηση αυτή τελικά κατηγορήθηκε στα ανώτερα στελέχη και αύξησε τα τραπεζικά κέρδη βράχυπρόθεσμα. Ωστόσο, έβλαψε το εμπορικό σήμα της εταιρείας και αποξένωσε τους πελάτες
μακροπρόθεσμα. Τον Μάρτιο τώρα του 2023, η πρώην επικεφαλής της Τράπεζας Λιανικής και Δανεισμού Μικρών Επιχειρήσεων της Wells Fargo, Carrie Tolstead, το μόνο στέλεχος που αντιμετώπισε ποινικές διώξεις στο σκάνδαλο, ομολόγησε την ενοχή της σε κατηγορία παρακόλλησης. Στις 15 Σεπτεμβρίου, πρόστιμο $100,000, αλλά όχι φυλάκιση. Η Wells Fargo διατάχθηκε επίσης να πληρώσει $3.7 δισεκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω παράνομης δραστηριότητας που συνεπάγεται κακή διαχείριση 16 εκατομμυρίων λογαριασμών πελατών. Η Wells Fargo λοιπόν εφάρμοσε επανειλημμένα εσφαλμένες πληρωμές δανείων, κατάσχεσε παράνομα σπίτια και κατέσχεσε και παράνομα οχήματα και εκτίμησε εσφαλμένα τα τέλη και τόκους και χρέωνε ευθυνιαστικά τέλη υπερανάληψης. Χαμός το αίσιωμα δηλαδή. Πάμε τώρα στον καφέ Luckin. Η Luckin Coffee που εδρεύει στην Κίνα φαίνεται να είναι μια ιστορία ανατροπής το 2023 μετά από χρόνια που ήταν βυθισμένη σε ένα νομικό τέλμα που προέρχεται από ένα σκάνδαλο πλαστών εσόδων το 2020. Ο γίγαντας του καφέ κέρδισε την προβολή με μια αρχική δημόσια προσφορά το 2019 που είδε τις μετοχές της Luckin να αυξάνονται από $17 μετοχή σε $50 μέσα σε ένα χρόνο. Στις αρχές του 2020, ωστόσο, εσωτερικοί οικονομικοί αναλυτές ανακάλυψαν ότι η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν τεχνητά διωγγωμένη λόγω των $310 εκατομμύρια σε μαζικές πωλήσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πρόεδρο της εταιρείας. Στις 26 Ιουνίου του 2020, οι μετοχές της Luckin έκλεισαν στα $1.38. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η διοίκηση της Luckin είχε σχεδιάσει με δόλο την αγορά πρώτων υλών ύψους $140 εκατομμύρια από προμηθευτές. Λίγο αργότερα, η μετοχή της εταιρείας διαγράφηκε από τον Nasdaq και τα ανώτερα στελέχη που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο απολύθηκαν. Τώρα, και πάλι στην επιχείρηση υπό νέα διαχείριση και διαπραγμάτευση εξωχρηματιστηριακών, η τιμή της μετοχής της Luckin Coffee ανέρχεται σε $35.69 αναμετοχή, μετά από αύξηση εσόδων για ολόκληρο το έτος 67% το 2022. Η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης καφέ στην Κίνα, πολύ μπροστά από τα Starbucks. Αν και τίποτα δεν είναι εγγυημένο, η επανένταξη στο Nasdaq φέρεται επίσης να παίζει για την Luckin, αν και η εταιρεία πρέπει ακόμα να πει στις ρυθμιστικές αρχές ότι έχει επιστρέψει σε καλό δρόμο και ηθικά αλλά και νομικά. Volkswagen. Αυτή η επώνυμη διεθνής αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται στη μέση μιας δύσκολης χρονιάς για τις παγκόσμιες οικονομίες. Αλλά η Volkswagen, παιδιά, είναι ξεκάθαρη από το φιάσκο των προτύπων εκπομπών ρηπών του 2015. Εκείνο το έτος, οι μηχανικοί της εταιρείας εγκατέστησαν ένα ειδικό τύπο λογισμικού σε 11 εκατομμύρια από τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητά της για να ανιχνεύουν πότε τα αυτοκίνητα ελέγχονταν για εκπομπές και να αλλάξουν τα αποτελέσματά τους. Οι πραγματικές εκπομπές οξυδίου του αζότου των οχημάτων Volkswagen ήταν 40 φορές υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες νομικές προδιαγραφές των ΗΠΑ. Όταν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακάλυψαν τι γίνεται και το ονόμασαν Dieselgate, η Volkswagen ανακάστηκε να ανακαλέσει περίπου 480.000 οχήματα και να πληρώσει περισσότερα από $30 δισεκατομμύρια σε πρόστιμα και κυρώσεις. Έχει βγει, παιδιά, και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix. Μπορείτε να το δείτε. Τα τελευταία 6 χρόνια, το νέο Συμβούλιο Βιωσιμότητας της Volkswagen οδήγησε την εταιρεία προς μια στρατηγική απανθρακοποίησης και ηλεκτρονικών οχημάτων που αρχίζει να αποδίδει μερίσματα, με το Dieselgate σιγά σιγά να ξεθοριάζει. Και πάμε και στην τελευταία μεγάλη οικονομική απάτη με την εταιρεία Enron. Μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις εταιρικής απάτης λοιπόν του 21ου αιώνα είναι η Enron, η οποία ονομάστηκε η πιο καινοτόμος εταιρεία της Αμερικής από το περιοδικό Fortune κάθε χρόνο από το 1996 έως το 2001. Η πρώην Supernova.com ιδρύθηκε το 1985 και έκανε μια περιουσία εμπορεύοντας φυσικό αέριο και άλλα εμπορεύματα και μάλιστα κυκλοφόρησε τη δική της πλατφόρμα συναλλαγών ψηφιακών εμπορευμάτων το 1999. Τον Αύγουστο του 2000 οι μετοχές της Enron έφτασαν τα $90, αλλά μόλις ένα χρόνο αργότερα η Sharon Watkins, οικονομικός στέλεχος της Enron, προειδοποίησε τον διευθύνοντα σύμβουλό του Ken Lay ότι ετοιμάζεται ένα τεράστιο λογιστικό σκάνδαλο που θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρη την εταιρεία. Εν μέσω τώρα ερευνών της SEC για τα οικονομικά της, το Νοέμβριο του 2001 η Enron παραδέχτηκε ότι υπερεκτίμησε τα κέρδη της κατά σχεδόν $600 εκατομμύρια. Μέσα σε περίπου 2 μήνες η εταιρεία κήρυξε πτώχευση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε ποινική έρευνα για την Enron. Πριν ανακοινώσει την χρεοκοπία, η Enron έκοψε 4.000 θέσεις εργασίας και πολλοί πρώην εργαζόμενοι είδαν τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα να εξαντλούνται. Ένα αποτέλεσμα του έπους της Enron ήταν η ψήφιση του νόμου Sarbanes-Oxley του 2002, ο οποίος καθόρισε αυστηρότερους λογιστικούς κανόνες για τις δημόσιες εταιρείες. Και κάπου εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας βίντεο και μιλήσαμε για τις 9 μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης που έχουν συμβεί μέχρι τώρα, γιατί σίγουρα το μέλλον μας επιφυλάσσει κι άλλες. Να είστε καλά, τα λέμε σύντομα με το νέο μας βιντεάκι.